Ένα θέμα που δημιουργήθηκε όταν έγινε γνωστό το τι είπε ο Πρωθυπουργό τη Τουρκία Ερντογάν στον πρόεδρο τη Διεθνού Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Ζακ για την Ολυμπιακή Φλόγα. Τι είπε και τι αντιδράσει προκάλεσε. Καλησπέρα, Νίκο, από το Λονδίνο. Τόσε μέρε εδώ στο Λονδίνο νομίζαμε ότι τα είχαμε δει και τα είχαμε ακούσει όλα. Αλλά τώρα το είδαμε και αυτό. Τι έγινε ακριβώ. Χθε συναντήθηκε ο πρόεδρο τη Τουρκική Δημοκρατία, ο Ταγί Περτογκάν, με τον πρόεδρο τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, κύριο Ζακ Ρογ. Όπω μετέφερε στου δημοσιογράφου σήμερα ο υπουργό αθλητισμού τη Τουρκία, ο κύριο Ερντογκάν ζήτησε ούτε λίγο ούτε, ούτε πολύ η Ολυμπιακή Φλόγα να ανάβει στην Τουρκία. Μάλιστα, στον διχυρισμό του αυτό είπε ότι υπάρχει στην Ατάλια κοντά ένα βουνό που λέγεται Όλυμπος και σύμφωνα με τη μυθολογία των Τούρκων εκεί από εκεί ξεκίνησε η φλόγα των αρχαίων και σιγά σιγά είπαν ότι καιρό είναι να γυρίσει πίσω στην Τουρκία. Όλα αυτά ο Νταγκάν τα γάντα λέει, να το διευκρινίσουμε αυτό, επειδή η Τουρκία έχει θέσει υποψηφιότητα για να λάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και ίσω θεωρούν ότι με αυτό το χαρτί στο εσωτερικό τουλάχιστον το μέτωπο και ο Σαλοντογκάν θα κερδίσει κάτι. Φυσικά όταν μαθεύτηκε αυτή η είδηση εδώ στο αρχείο τη Ελληνική Αποστολή δεν πίστευα στα αυτιά του όλοι. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση που μα έκανε πριν από λίγο ο αρχηγό τη Ελληνική Αποστολή, ο κ. Σίδωρο Κούβελο, ο οποίο μίλησε μάλιστα όχι μόνο ω αρχηγό τη Αποστολή αλλά και ω πρόεδρο τη Διεθνού Ολυμπιακή Ακαδημία, δηλαδή του πολιτιστικού και μορφωτικού ιδρύματο τη ΔΟΕ. Ότι ο κύριος Ερντογάν πρέπει να μάθει ιστορία. Ας αφήσει του θρύλους και ας μάθει ιστορία από πού ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα.